Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω βιντεάκι έτσι part cute, γιατί μίλησα με κάποια παιδιά και μου είπαν να κάνω πιο συχνά βίντεο και στα σχόλια μου το είπαν και σε προσωπικό μήνυμα μου το είπανε. Λοιπόν, και λέω τώρα, επειδή είμαστε σε φάσεις μέρες κορονοϊού, να κάνω βιντεάκια, αλλά επειδή δεν προλαβαίνω, γιατί το εξήγησα ότι έχω και τα βιντεάκια της κουμπάρας μου να φτιάχνω, έχω και του Παύλου, άμα θέλεις να φτιάξει καλά, ναι, εντάξει, ναι. Και μου λένε κάνε κάθε μέρα. Κάθε μέρα δεν ξέρω αν θα μπορώ, αλλά ίσως μέρα παραμέρα να κάνω, γιατί πλησιάζουν και τα vlog μας. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Λοιπόν, θα κάνω κάποια βιντεάκια διάφορα, τι έχω μέσα στη τσάντα μου, αυτό θα κάνουμε τώρα, αυτό που μιλάμε τώρα. Μια ψευτομαγειρική, έτσι να δείτε ένα ωραίο φαγάκι, να βγαίνουν μικρά καθημερινά βιντεάκια. Ένα τρελό σούπερ μάρκετ χώρο που είχα κάνει άλλη φορά με την κουμπάρα μου. Για δουλειές δεν σας δείξω, τις έχω κάνει όλες, τι άλλο σας δείξω. Μπορεί καμιά μέρα να ανοίξω την κάμερα, κάνω σίδερο και αυτά κουλουπού κουλουπού. Να τα δείτε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχω μέσα στη τσαντούλα μου. Όταν βγαίνω έξω, τι βάζω μέσα. Έτσι. Και ναι. Την άλλη την έχω εδώ πέρα και την άλλη την έλεγα. Λοιπόν. Για να καταλάβετε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα το θηρίο όλο είναι η τσάντα μου. Έχουμε και λέμε, εννοείται, τα τσιγάρα μου. Πάντα, μα πάντα όταν θα βγω έξω να πάω σε μεγάλη διαδρομή μιλάμε, όχι το να πάω από εδώ μέχρι τη γωνία, παίρνω μαζί και το ποδαράκι καλά. Αυτή τη στιγμή το έχω και γυρίζω βίντεο, αλλά αυτό είναι το κούτι του. Πάντα δεν φεύγω χωρίς αυτό. Λοιπόν, έχω το πορτοφολάκι μου που είναι αυτό εδώ πέρα, το γλυκούλικο. Λοιπόν, τι άλλο κουβαλάω μαζί μου. Ένα ζευγάρι γυαλιά. Εδώ, άμαν. Έχει εδώ, έχει, λοιπόν. Τις τσίχλες μου. Η ένα, η δύο, η τρία lip gloss. Μια μάσκαρα και ένα μολύβι. Εννοείται ότι αυτό θα παίρνει το αγαπημένο μου lip gloss. Αλλά τα παίρνω και αυτά έτσι να αλλάξει να αλλάζω. Δεν θα το βάζω έτσι τα πρωινά. Αυτό τώρα είναι κάποια άλλη φορά, το έχω μέσα. Δεν είναι τόσο, είναι πιο πρωινά. Ξέρετε, είναι πολύ έντονο μου και αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό όμως είναι αγαπημένο μου. Λοιπόν, ναι, και αυτά τα χρησιμοποιώ. Εννοείται. Θα τα βγάζω ένα για να δείτε, ρε παιδιά. Τι κουβαλάω εγώ μαζί μου. Το αγαπημένο μου καθρεφτάκι. Που ναι, έχει λίγο, τα έχει παίξει λίγο. Έχει φύγει από τη θέση του. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, είναι από την πολύ τη χρήση και γι' αυτό τα παίξω καθρέφτης. Δεν το ανοίγω, ας εμείς πάσει και έχουμε χρουσουζά, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, το χρησιμοποιώ γιατί δεν μπορώ να βάζω λιπγλώσεις και αυτά. Λοιπόν, έχω εδώ. Α, μια κάρτα ΑΒ Βασιλόπουλου. Γιατί πάω στο Βασιλόπουλο, το ξέρουμε αυτό όλοι. Να μιλήσουμε και λίγο τη γλωσσούλα μας, τη μητρική. Αστείευομαι. Λοιπόν, να μην κάνουμε και λίγο στήμα για τον κόλπο, θα σκάσουμε. Αποσμητικό, οπωσδήποτε αποσμητικό, δεν φεύγω χωρίς αυτό από το σπίτι. Να μυρίσει μασχάλη, δεν υπάρχει τέτοιο σπίτι, δεν υπάρχει γύρω τελευταίο μου στο λεωφορείο. Αν τύχει μου μυρίσει μασχάλη σε κάποιον, τον ψεκάζω, δεν πάει να μου γαυγίσει, δε, λοιπόν. Το σαμπουάν που το ξέρω, που σας έδειξα, που πάνω όταν θέλω να βάλω έτσι εδώ και όμα αυτό, αυτό κουβαλάω μαζί μου. Τι άλλο κουβαλάω, α, ναι. Ένα στυλό, μπας και θέλω κάτι να σημειώσω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα καλά μου τα γυαλιά. Τα καλά μου τα γυαλιά. Ακούτε και τα μπουλινάκια. Λοιπόν, μια και που τα ανοίξαμε. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ένα πανάκι που είναι για τα γυαλιά. Ναι, ένα δε τι άλλο. Τι έχω εδώ, τι λίστα είναι αυτή, είναι παλιές λίστες, για από σούπερ μάρκετ και τις κατά ακόμα. Τη φορολογική μου δήλωση, σε φωτοτυπία, γιατί μπορεί να χρειαστούν. Δεν ξέρω τι γίνεται, και τώρα το log out, να βγω θα μπορώ, για να γυρίσω, θέλει φορολογική δήλωση και τα κλειδιά του κάτω σπιτιού μου, στο κερατσίνι, πάντα. Αυτά παιδάκια μου κουβαλάω στη τσάντα μου. Καλά δεν το κάνω μόνο 4 λεπτά το βίντεο, εντάξει. Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ό,τι είναι. Δεν τα επιβαρύνουμε κιόλας τόσο, ναι.
Τι άλλο θα κάνουμε έτσι να βγει κάνα δεκάλεπτο, θέλω 15 λεπτά, θέλω παραπάνω. Απλά τα κάνω μίξ, γιατί τώρα να κάνεις άλλο για τσάντα, άλλο για το ένα, άλλο για το άλλο. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνω και μια μαγειρική στα γρήγορα. Θα κάνω πανσέτες στο φούρνο, θα ρίξω του Παύλου, με πατατούλες τηγανιτές. Μπορώ να φάω και εγώ μια πανσέτα με σαλάτα. Θα το δείτε, θα σας το δείξω, έτσι. Α, θα σας δείξω και την... Εκτός τη μάσκα αυτή που με έχετε δει, αυτή είναι εδώ την ωραία μάσκα. Λοιπόν, πήγα και πήγα και άλλη μία μάσκα. Μου πρέπει να ψηλώσω εδώ τον καναπέ, έχει χαμηλώσει πάρα πολύ ή εγώ έχω κοντίνη. Λοιπόν, πήρα άλλη μία μασκούλα, αυτή είναι εδώ πέρα. Δεν είναι τέλεια. Τώρα πραγματικά, παιδιά, νιώθω σαν σαμουράι. Γιατί τελικά οι μάσκες, το σαμουράι είναι έτσι. Αυτή και την κουβαλάω πάντα μέσα στη τσάντα εφεδρική, μην τυχόν ξεχάσω τη μαύρη. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο να κάνω κάτι άλλες δουλίτσες που θέλω και πάμε εκεί παρέλα να δείτε πώς έχω φτιάξει εγώ τις μπριζολίτσες μου στο ταψάκι μέσα. Καλά, πατάτες τηγανιτές, το κλασικό, το ξέρουμε όλοι πώς γίνονται. Να κόψω και μια ωραία σαλάτα ντοματούλα, έτσι μόνο για μένα, με αγκουράκι μέσα και κρεμμυδάκι. Και θα δούμε στη συνέχεια τι άλλο θα πούμε στο mini βιντεάκι αυτό που θα ανέβει. Τα λέμε πιο μετά. Αποφάσισα να βγω από το κλουβί μου. Ακούτε τη Τζέννη. Πετάγομαι λίγο μέχρι τη μανούλα μου. Και θα σας ξαναδείξω λίγο έτσι, λίγο πρασινάδα, για όσους και όσες δεν έχουν δει, που είναι καινούργιοι στο κανάλι. Πάμε. Εδώ βλέπετε την τρελοτζέννη μου και τα γατουλινάκια μου. Έτσι. Και εδώ λίγο την περιοχή εδώ πέρα. Ναι. Πάμε να δούμε και άλλες πρασινάδες, εντάξει. Με παίρνει και εμένα ο αέρας και με σηκώνει μαζί με το κινητό. Η Τζέννη πήγε με τη μαμά μου, πήγα εκεί πέρα να της δώσω τροφή για τα γατάκια μου, γιατί δεν είχανε. Και η Τζέννη ακολούθησε κλασικά. Καλά, εντάξει, η Τζέννη μια ζωή με τη μαμά μου. Εντάξει, θα σας δείξω και λίγη άλλη πρασινάδα, αν και τα έχετε δει τα περισσότερα, αλλά από μακριά. Εντάξει, ό,τι δείτε έτσι να δείτε, μόνο ότι ζω μέσα σε πράσινο και σε καθαρό αέρα και είναι ό,τι καλύτερο. Για πάμε να δούμε. Τα κλασικά, ακούτε την Τζέννη, γουβ γουβ. Λοιπόν, εδώ πέρα έτσι εδώ είναι απέναντι, είναι το Ντοροντό. Είναι πρασινό, κοιτάξτε που ζω, παιδιά, και έχει φυσάει ο αέρας και αυτά. Είναι δηλαδή... Εντάξει, είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να και τα κατουλινάκια μου. Και... Μπίλη, έλα εδώ. Να, και η Λίνα. Και η Λόρα. Και ο Πίπης. Ο Κίκο που πλένεται, αλίμονο. Ο Ερίκος μου. Πού είναι τα μωρά μου. Παιδιά μου. Παιδιά μου, αγάπες μου. Αυτά, παιδιά, προς το παρόν τα λέμε μέσα όταν θα πάμε να κάνουμε μαγειρική. Later. Λοιπόν, πάλι ξέχασα να χρησιμοποιήσω το ποδαράκι. Συνήθεια και αυτή. Λοιπόν, ξεκινάω. Είναι 4 πανσέτες που τις έχω ξεπαγώσει. Θα σας δείξω εγώ τι υλικά βάζω. Να τις βάλω στο φούρνο. Να γίνουν. Να κόψουμε και σελατούλα. Θα σας δείξω και άλλο ένα φαγητό που θα φτιάξω. Γιατί έχω βάλει ήδη να μουλιάζουν. Είναι φασόλια. Δεν έχω ξαναδεί τα φασόλια από τη ζωή μου. Θα τα δω τώρα και εσείς θα τα δείτε μαζί μου. Και αν ξέρει κάποιος ή κάποια να μου πει τι είναι, εγώ τα βλέπω σαν γίγαντες. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κάνω εγώ τις πανσέτες στο φούρνο. Και εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, έχω τις 4 υπέροχες πανσέτες. Εντάξει, θα φάει 3 ο Παύλος, θα φάω και εγώ μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, θα βάλω λεμονίτι, θα βάλω μουσταρδίτσα, ριγανούλα, αλατάκι, πιπεράκι, με λίγο, όχι λάδι, ποτέ λάδι, γιατί θα βγάλει τα λίπη του, λίγο νεράκι και το βάζουμε στο φούρνο και τα γυρνάμε όταν ψηθούν. Πάμε να τα δείτε και έτοιμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα έχω γαρνίρει με τα υλικά μου, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και από τις δύο τις πλευρές και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να βάλετε, εννοείται, μουστάρδα μέσα, όχι πάνω στο κρέας, μέσα στο ταψί έχω βάλει λεμονάκι και νεράκι, όχι λάδι γιατί θα βγάλει τα λίπη. Και αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι τα φασόλια.
Ρε παιδιά, εμένα μου φαίνονται με γίγαντες. Θέλω λοιπόν τη γνώμη σας να μου πείτε τι είναι, γιατί έχω σκοπό να τα φτιάξω αύριο με λουκάνικα. Κάπως περίεργα είναι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Και αυτά, εμένα μου θυμίζουν γίγαντες. Εσάς, αν κάποιος, κοπέλα ή αγόρι, ξέρει, μπορεί να μου πει τι είδους είναι αυτό το φασόλι. Εμένα πάντως μου θυμίζει γίγαντα σε χρώμα κόκκινο. Αυτά, πάμε να βάλουμε το φαγάκι μας στο φούρνο και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, είδατε το φαγάκι, μια χαρά κομπλέ. Θα το δείτε και στρωμένο έτοιμο, το ξεχάσω, δεν ξεχνάω. Για να μην... Δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο το βίντεο αυτό, εντάξει. Είναι ειδήξει εδώ ένα, κάτι θέλω αυτό, το κάτι αυτό. Έκανα δεκάλεπτο, ξεφτύλα 15. Κάπου εκεί. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Όχι που δεν το πω αυτό σε δικό μου βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θα πω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, στο Big Brother λέει βγήκε ψηφοφορία, λέει η Άννα Μαρία. Πού να του κοπεί η γλώσσα. Ο Γρηγόρης για πρώτη φορά είναι που δεν του ψηφίζει ο αντιδήμαρχος και δεν ψηφίζει το Ζακ. Και του είπε ψέματα του παιδιού, ναι. Η Ραμόνα και καλά να πάθει και ο Χρυσοφαρουξής. Δεν με ενδιαφέρει. Πλέον και ο Μπέντζαμιν την ψήφισε. Μου αρχίζει και αλλάζει αυτή η ρότα. Δεν ξέρω, παιδιά. Αρχίζει και αλλάζει. Περίμενα ότι ο Κεχαγιάς στη διπλή ψήφο του που είναι υπεραρχηγός θα την έδινε στην Άννα Μαρία. Τελικά την έδωσε στο Χρήστο. Καλύτερα, εξάλλου Μαρία δεν πρόκειται να φύγει, δεν υπάρχει. Και μόνο παιδιά που εχθές την είδα να κλαίει, μου γύρισε το μάτι, παιδιά. Μου γύρισε το μάτι, τρελάθηκα. Και γι' αυτό τη συμπαθώ τη Μαρία πάρα πολύ. Άννα Μαρία, την συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί αν και είναι στο ζώδιο καρκίνος και εγώ υδροχός, έχουμε πολλά κοινά αυτή την κακία του κόσμου. Τον πόλεμο που τους κάνουν, που μου κάνουν και εμένα. Και νιώθω απόλυτα. Όπως έχει πονέσει και έχει κλάψει και εκείνη, έτσι και εγώ. Αλλά πλέον όμως είμαι δυνατή. Όπως και ξέρω και εκείνη είναι δυνατή και δεν θα λυγίσει. Το ξέρω καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω. Τι άλλο. Αυτό για τον Big Brother. Τώρα με μίλαγα με την κουμπάρα μου και μου λέει θα φέρω λέει υλικά λέει, να κάνουμε πίτσα στο δικό της το κανάλι. Θα κάνω όμως και εγώ πίτσα στο δικό μου το κανάλι. Αλλά σε άλλο βιντεάκι, όχι σε αυτό. Είδατε αυτά τα φασόλια. Θέλω να μου πείτε οπωσδήποτε τι είναι αυτά τα φασόλια. Εγώ γίγαντες θα παίρνω, τέλος πάντων, ναι, λέω πολλά. Εκτός από το βιντεάκι αυτά που είπα λόγω του κορονοϊού, ότι θα κάνουμε μέρα παραμέρα, θα ανεβάσω τώρα αυτό, έχω έτοιμο και ένα TikTok. Ξέρω, δεν σας αρέσει, αλλά εγώ το έχω έτοιμο. Το κάνω, είπαμε, για να περνάμε ευχάριστα τις μέρες αυτές που είμαστε έτσι τώρα. Και στις εβδομάδες τέσσερις, όσο κρατήσει. Τι άλλο τώρα. Τι άλλο τώρα. Για να σκεφτώ. Αυτά. Δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το βίντεο. Και είπαμε, θα κάνουμε χώρια. Κάνα μικρό mini vlogάκι. Κάνα και κάνα μεγάλο vlog. Μου κάνω 40 λεπτό και μου αρέσει. Supermarket haul σκέτο έτσι μόνο του. Όπως είναι ορφανό που λένε. Αυτά. Δεν μπορούμε να λογίσουμε πολύ. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε θα φτιάξει πιτσά, θα φτιάξει και κορμό η Χριστίνα στο δικό της το κανάλι. Ήδη έχω και τρέχει εδώ ένα βίντεο της που θα ανέβει σήμερα. Εσείς το βίντεο αυτό το βλέπετε, το γυρίζω, είναι Πέμπτη. Εσείς θα το δείτε Σάββατο, δεν έχει σημασία αυτό. Φτιάχνει τέλεια μιλόπιτα και τρουφάκια. Αν και δεν είχε άλλο φωτισμό, γιατί είναι από το κινητό το παλιό που είχε και δεν είχε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το έφτιαξα κάπως όσο μπορούσα. Το θέμα μετράει είναι η συνταγή. Αυτό μετράει και ότι είναι και τέλειο. Λοιπόν, ετοιμάζω και εγώ τώρα αυτό εδώ πέρα που σας μιλάω. Έχω και το TikTok που πρέπει να ανεβάσω. Θα ανέβει το TikTok. Αυτό. Πάντως θα περιμένετε βιντεάκια. Αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Έστω και 3 λεπτά να βγουν καλά. Όχι 3 λεπτά, όχι. Όχι 3 λεπτά. Πες το. Κάτσε λίγο να φτιάξουμε την μπλούζα γιατί έχει γίνει χάλια, ναι. Όχι 3 λεπτά, αλλά 10, 15, το ανώτατο 20, εκεί. Αυτά, θα μιλάμε και αυτά, θα σας δείχνω πράγματα, εντάξει δουλειές δεν έχω να κάνω, αυτούς μπορώ να κάνω κανένα σίδερο και αυτά μου την παρέσκω μια μέρα, πλάτε. Ότι θα μιλάμε, αφήξετε, όμως ξεκινήσω εγώ να μιλάω, δεν σταματάω. Αυτό το βίντεο δεν θα έχει supermarket haul, όμως έχει μαγειρική. Πάω λοιπόν, σας αφήνω τώρα γιατί μίλησα πολύ, μιλάω γρήγορα. Θα πάω μετά να κόψουμε τη σαλάτα, να δείτε τη σαλάτα μου, την έχω έτοιμη, δείτε κομμένη με την ντοματούλα, το αγκουράκι και το κρεμμυδάκι. Α, θα φτιάξω και εγώ πίτσα, ναι, στο δικό μου το κανάλι. Και επίσης θα ξαναφτιάξω, τώρα που θα είναι τα παιδιά το τριήμερο,
πιτάκια γεμιστά με τυράκι που έχω ξαναφτιάξει. Τα ξέρετε, τα κλασικά ψωμάκια. Ναι, ψωμάκια με γεμιστά με τυρί. Μπορεί να κάνω και πυρός κεραλόγος, πώς θα μου τη βαρέσει. Αυτά, παιδάκια μου. Λοιπόν, σας φιλώ. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Τα λέμε πιο μετά. Το φαγητό είναι έτοιμο. Βλέπετε, έχω τα γελικά τη γάνισα και λίγες πατατούλες να φάω και τις ξερόψεις έτσι όπως μου αρέσουν. Μια πανσετούλα και τη σαλάτα που σας έδειξα πιο πριν. Αυτό είναι το φαγάκι μου για σήμερα μόνο. Λοιπόν, πάω να φάω γιατί έχω βάλει μια επιθεώρηση να δω με Μουστάκα και Κωνσταντίνου και τα λέμε πιο μετά. Γεια σας, παιδιά! Later that same evening. Καλησπέρα, παιδάκια. Τελευταίο κομμάτι αυτού του. Τελικά το σκέφτηκα τον τίτλο. Mini Express Vlog, κάπως τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Ωραία, εντάξει. Δεν θα ξαναπούμε τώρα για Big Brother, θα πάμε στην αρχή. Α, ώρα συνέχεια το θα λέμε. Θα πούμε τα αποτελέσματα σε ένα επόμενο βίντεο. Τα βιντεάκια λοιπόν που σκέφτηκα να κάνω εγώ, αλλά το σκέφτηκα μετά τη ζητήκα και ανοιχτή να κάνει και η Χριστίνα. Θα είναι έτσι μικρά τώρα λόγω καραντίνας και αυτά, μέρα παραμέρα, γιατί κάθε μέρα δεν θα προλαβαίνω να κάνω δύο μοντάζ ταυτόχρονα σε δύο ταυτόχρονα κανάλια. Δεν γίνεται. Θα τα παίξω. Δεν έχω και δύο υπολογιστές. Βασικά έχω δύο υπολογιστές, αλλά εντάξει. Αυτό είναι ο Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και θα κάνουμε μαζί βιντεάκια. Ήδη μου στέλνει κομμάτια η Χριστίνα για τα vlog της. Ήδη ένα τώρα θα ανέβει σήμερα. Εσύ βέβαια το βίντεο αυτό θα το δείτε Σάββατο. Δεν έχει να κάνει. Τι άλλο. Θα κάνουμε και Supermarket Hall πάλι. Supermarket Hall, σωστά το λέω, όχι, ναι. Πάλι στυλ ρώσικο. Ξέρω ότι άρεσε. Είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ και το διασκεδάσατε. Αλλά και εμείς το διασκεδάσαμε. Και φάσαμε να το κρατήσουμε αυτό. Τώρα δεν ξέρω να το ξανακάνουμε ρώσικο ή θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά πάντως μας άρεσε για να το κρατήσουμε. Θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο. Είναι βίντεο σχολιασμού από κάποια τώρα ταινία. Είναι. Κάτι μου είπε η Χριστίνα, αλλά επειδή δεν έχω κάνει ταινίες σχολιασμού, βίντεο με σχολιασμού για σχολιασμού με ταινίες, αλλά αυτό δεν το έχω ξανακάνει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, το συγκεκριμένο αυτό που ετοιμάζει η Χριστίνα, και θα ανέβει και στα δύο κανάλια ταυτόχρονα, με διαφορετικό κλιπ αρχής. Καλωσορίζω εγώ στο δικό μου το κανάλι και στη Χριστίνα στο δικό της, αυτά και το υπόλοιπο κομμάτι του βίντεο θα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα πολλά βίντεο. Θα δούμε τι, πώς, γιατί πλησιάζει και το. Τα vlog μας. Εκεί να σε δω, Μαριό. Μωρέ, θα με δεις. Εντάξει, θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα δούμε τι θα κάνω. Τι άλλο. Τώρα με ρωτάτε πώς έχω γνωρίσει τη Χριστίνα. Εντάξει, τώρα. Πώς. Έτυχε και γνωριστήκαμε πριν 17 χρόνια. 2003, σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά στο σπίτι της. Γιατί και εγώ τότε έμενα στο δικό μου το σπίτι, αλλά το σούπερ μάρκετ, εντάξει. Τότε κερατσίνη, κατέβαινα συχνά τα μπούρια αυτό το μέρος που είχατε δει τις προάλλες. Κατέβαινα συχνά και εκεί γνωριστήκαμε, δέσαμε. Άσχετα ότι μετά ότι εγώ ήρθα σε Σαλαμίνα, χωριστήκαμε για ένα διάστημα και ξαναβρεθήκαμε. Και έδωσε το γλυκό μου, είπε ότι έχει κανάλι στο YouTube. Τη είπα, έλα να το συνεχίσουμε. Μου έδειξε τι κάνει δουλειά και αυτή, μου άρεσε η δουλειά πάρα πολύ. Όλα που κάνει, ό,τι κάνει, όλο και το cosplay που κάνει και τα κοσμήματα που φτιάχνει, τα πάντα και τις στολές που φτιάχνει, τα πάντα, όλα είναι υπέροχα. Και της λέω, έλα να κάνεις και ένα vlog, να κάνεις και το ένα, να κάνεις και το άλλο, να σε βοηθήσω, όπως με και εμένα κάποια άτομα κάποτε με βοηθήσανε. Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά.
Και έτσι έμαθα κι εγώ. Εντάξει, μου δείξανε, έμαθα, αλλά με τον καιρό μετά ήμουν μόνη μου. Έτσι, σιγά σιγά βήματα από διάφορα βίντεο που έβλεπα μέσα από διάφορα που σε βοηθάνε, μάθαινα. Από σχετικά τα mail, άλλο δύσκολο κι αυτό, εντάξει. Αν είναι καλά η Χριστίνα make video που κάνει και είδα εκεί πως το κάνει και ευτυχώς έμαθα κι αυτό. Και είδα ότι εντάξει δεν είναι δύσκολο, την τσακ τσακ βάκα φωτογραφίες βάζεις, αυτά, παπ. Ωραία φάση, καλή φάση. Το κείμενο λίγο ταλαιπωρεί μέχρι να βάλεις το όνομα ή την ονομασία, αναλόγως τι θες να βάλεις το vlog ή η ονομασία και αυτά λίγο, αλλά μέχρι να βρεις το κατάλληλο, αν θες να είναι λευκό, αν θες να είναι πράσινο, να είναι ροζ, να είναι και καλά σαν επιγραφή και. Τέλος πάντων, αυτό, θα κάνουμε μαζί βιντεάκια με τη Χριστίνα πάλι, Supermarket Hall που είπα. Θα κάνω κι εγώ μόνη μου βιντεάκια, μείνει ό,τι μπορώ, μάθανε και τη μαγειρική, μάθανε και το μπλα μπλα. Σκέφτομαι μέσα σε αυτό το διάστημα που θα είμαστε μέσα, να κάνω και κάνα live στο YouTube και να το αφήσω και σαν βίντεο να τρέξει. Δηλαδή, μεν θα είναι live, θα μιλάμε κι αυτά, αλλά το αφήσω να τρέχει και σαν βίντεο, όχι όπως την άλλη φορά που το κλείδωσα. Αν το είχα κλείδωσει για δικούς μου προσωπικούς λόγους, τώρα θα το αφήσω. Live με τη Χριστίνα τώρα θέλουμε να κάνουμε μαζί, αλλά γίνεται μόνο στο Instagram. Στο YouTube πρέπει δηλαδή να κάνουμε. Στο κανάλι δεν μπορεί ακόμα, πρέπει να πάει στους 1000 συνδρομητές. Εκτός αν το κάνει από τον υπολογιστή της. Αυτό από εκεί μπορεί, από το κινητό δεν γίνεται, γιατί το έχω ψάξει. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή στο κανάλι της. Ακόμα εκεί είσαστε. Να δω εγγραφή. Χριστίνα Ελεντίν Channel. Εγγραφούλα. Το καμπανάκι για ειδοποίηση για κάθε καινούριο βίντεο της. Τι άλλο. Έλαντε, τι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά. Ναι. Πάντως θα έχει βιντεάκια. Αυτό έχει σημασία ότι θα κάνω βιντεάκια μέρα παραμέρα. Θα προσπαθώ γιατί τη μία μέρα θα το φτιάχνω, τη δια μέρα θα το μοντάρω, θα το βάζω να ανεβαίνει και την επόμενη ελπίζω να δημοσιεύεται, έτσι θα γίνεται, για να μπορούμε να προλαβαίνουμε να γίνονται και να σας κρατάω και συντροφιά και να μου κρατάω και συντροφιά. Μιλάω γρήγορα γιατί δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Ναι, αυτά. Λοιπόν, εδώ κλείνει το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Δεν ξέρω πόσο βγήκε τώρα πάνω από το μοντάρο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Το επόμενο βίντεο θα είναι TikTok, γιατί είναι έτοιμο μονταρισμένο, όπως είπα προηγουμένως. Άρα μόνο θέλει μόνο ένα βίντεο να δημοσιευτεί. Και μέσα στο TikTok έχω και μια έκπληξη που στο τέλος θα το δείτε. Έκανα ντουέτο με κάποιο άτομο. Δεν θα σας πω όμως με ποιο. Εκείνο ξέρει. Και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ. Μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like και τον καμπανάκι για τις ειδοποίησεις, για να σε έρχονται κάθε ειδοποίησεις για κάθε καινούριο βίντεο. Το είπα σωστά? Ναι, σωστά το είπα λοιπόν. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά.